από χθες το πρωί 9 η ώρα το χωριό έχει μείνει από ρεύμα. Έχουμε 4-5 σπίτια ρεύμα και το υπόλοιπο χωρίς κανείς. Τι να σας πω, ότι έχουμε χυπαστεί και με 5 κουβέρτες ο κάθε ένας. Και λίγα θα πω. Και άσε μας τους νέους, οι γέροντες ανθρώποι, τι θα γίνουνε. Τι θα γίνει οι άνθρωποι που πρέπει να πάρουν το οξυγόνο τους. Κραυγή απόγνωσης από τις μάκρες του Δήμου Φεστού, με την κάτοικο να περιγράφει τις δύσκολες ώρες που βιώνει σε κλειός φοδρής κακοκαιρίας, καθώς από χθες το πρωί ένα μεγάλο μέρος των σπιτιών του χωριού έμειναν χωρίς ρεύμα. Δεν βρίσκω άνθρωπο, δεν μπορώ να βρω το δίκιο. Ούτε εγώ ούτε όλο το χωριό. Λογαριασμός από τις μάκρες δεν ξαναπληρώνεται. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την ΔΕΗ, να δώσουμε το πρόβλημα και να μεταβούν στο σημείο ηλεκτρολόγοι του Δήμου μας, αν μπορούν να αποκαταστήσουν τη ζημιά. Με την κακοκαιρία να σφυροκοπά τα προηγούμενα 24 ώρα και την περιοχή της Μεσαράς, προβλήματα ηλεκτροδότησης με πολλή ώρες διακοπές παρατηρήθηκαν και σήμερα σε Άγιο Θωμά, Μεγάλη Βρύση και Κόλαινα. Δήμοι Γόρτινας και Φεστού παραμένουν σε επιφυλακή με τα μηχανήματά τους να επιχειρούν αδιάκοπα. Μια ακόμη δύσκολη νύχτα ήταν η χθεσινή για την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, με το οδικό δίκτυο λίγο πριν πέσει το σκοτάδι να παραδίδεται ολοκληρωτικά στους κινδύνους της αδιάκοπης χιονόπτωσης. Από εδώ και στο εξής θα είναι πολύ δύσκολο για να μείνει ανοιχτός ο δρόμος, τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε για τα έκτακτα περιστατικά. Εκχιονιστικά μηχανήματα και φορτηγά που ρίχνουν αλάτι προσπαθούν στη διάρκεια της νύχτας να κρατήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο προς την περιοχή της Μεσαράς. Στη διάρκεια της νύχτας η σφοδρότητα της χιονόπτωσης ήταν τέτοια που στο οδικό δίκτυο της Αγίας Βαρβάρας η διακοπή της κίνησης για κάποιες ώρες κρίθηκε επιβεβλημένη. Και μέχρι σήμερα το μεσημέρι τουλάχιστον η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ήταν απαραίτητη. Την ίδια ώρα η αστυνομία αποφάσισε την παράταση απαγόρευσης κυκλοφορίας έως και τις 9 αύριο το πρωί για φορτηγά και βαρέα οχήματα στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Αγίου Γαλήνης και από τη διασταύρωση προς Γλαράνη Αγίο Θωμά έως τη διασταύρωση προς Μεγάλη Βρύση Πρεβελιανά. Και στο Δήμο Φεστού ο καθαρισμός συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό προκειμένου να είναι ασφαλής οι μετακινήσεις στο χιονισμένο βόρειο ορεινό όγκο του και στο δίκτυο Ζαρός Βορίζα Καμάρες. Προσπαθούμε από το πρώτο φως της ημέρας να ανοίξουμε όλο το επαρχιακό μας ορεινό δίκτυο που οδηγεί Ζαρό Βορίζα Καμάρες, όπως επίσης Γρηγοριά Μαγαρικάρι. Παρά την ύφεση, οι εκκλήσεις προς τους πολίτες συνεχίζονται, καθώς μετά το χιόνι ο παγετός εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρά προβλήματα.